Κυρία Υπουργέ, είναι γνωστή η θέση μας για κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής, γιατί αποτελεί ένα άδικο μέτρο, ένα κόφτη, όπως λέμε, περιορίζει, φράζει το δρόμο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το κάνει με άδικο και ταξικό τρόπο, γιατί πλήττει κυρίως παιδιά που έρχονται από φτωχές οικογένειες, καθώς όποιος έχει χρήματα μπορεί να βρει το δρόμο του μέσα από διάφορες διαδρομές που έχουν δημιουργηθεί με το νομικό πλαίσιο που έχετε διαμορφώσει εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ειδικότερα όμως φέτος, εκτιμάμε ότι η κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής είναι επιβεβλημένη. Και αυτό έχει να κάνει ακριβώς με το τι έγινε φέτος με τα θέματα των πανελλαδικών. Τόσο τα υψηλής δυσκολίας θέματα σε αρκετά μαθήματα, όπως η φυσική και η ιστορία, αλλά όπως φάνηκε και ένα, επιτρέψτε μου την έκφραση, φιάσκο φέτος, όπως ακούστηκε από διάφορους που εμπλέκονται στη διαδικασία και έχουν σχέση με αυτή, για μια σειρά μαθήματα, όπως είναι και στη βιολογία και στα μαθηματικά. Για αυτά τα θέματα, λοιπόν, επειδή πραγματικά είναι ένα, ταλαιπωρούνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους χρόνια προκειμένου να προετοιμαστούν για αυτές τις εξετάσεις και είναι άδικο να κόβονται λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, μην τους επιτρέπεται η πρόσβαση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και αντί γι' αυτό είτε να πετιώνται πραγματικά εκτός συνέχισης ακαδημαϊκής τους πορείας, είτε να αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να σπουδάσουν σε κάποιο κολέγιο ή τώρα βέβαια όπως έρχονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που πάλι εσείς διαμορφώσατε το πλαίσιο για αυτά. Ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε προκειμένου να μην ισχύσει φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, κύριε συνάδελφα, αν δεν ήταν τόσο σοβαρό και ευαίσθητο το θέμα, θα μπορούσα να σας απαντήσω και μονολεκτικά. Είπατε εσείς ότι η θέση μας είναι να μην υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θα σας απαντούσε η δικιά μας πολιτική θέση, όπως έχει διατυπωθεί και έχει πια γίνει και νόμος του κράτους, είναι να υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αλλά επειδή ακριβώς αφορά παιδιά τα οποία προσπάθησαν και οι οικογένειες, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, που αγωνίστηκαν για χρόνια, ξόδεψαν χρήματα. Σε αυτά τα παιδιά και στις οικογένειες οφείλουμε μεγάλο σεβασμό. Θα σας εξηγήσω γιατί η ελάχιστη βάση εισαγωγής ήταν πολιτική απόφαση, συνειδητή και κατά τη δική μας γνώμη και απολύτως σωστή και επιβεβλημένη. Είχαν κατατεθεί, κυρία συνάδελφε, προτάσεις από τα πανεπιστήμια. Υπήρχε σχετική εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και αυτό για να έχουν αντίκριση με οι σπουδές των νέων μας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε οι πρώτοι στην εισαγωγή φοιτητών στα πανεπιστήμια και οι τελευταίοι στην αποφύτηση. Και αυτό γιατί τα παιδιά μπορούσαν να επιλέξουν σχολές χωρίς να υπάρχει και το αντίστοιχο υπόβαθρο το επιστημονικό το δικό τους. Και αυτό ήταν ακόμη μεγαλύτερη αιμορραγία για τις οικογένειες και ακόμη μεγαλύτερο χτύπημα για τα παιδιά τα οποία επένδυαν σε αυτό χωρίς να μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές. Οι προϋποθέσεις λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 4777 του 2021 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι και η καθιέρωση και η επιτυχία στην ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπως αυτή διαμορφώνεται από το μέσο όρο του μέσου όρου των 4 μαθημάτων ανά πεδίο και αυτό το γνωρίζετε. Και σε τι αποσκοπεί αυτή η ρύθμιση και γι' αυτό την εισηγήθηκαν και τα πανεπιστήμια. Να διασφαλιστούν οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις να υπάρχει επιτυχής φοίτηση και έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών. Να υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών και να μειωθεί το ποσοστό των φοιτητών που αποκαλούμε αιώνιους είναι οι φοιτητές που ουσιαστικά δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Και η ρύθμιση αυτή, και συνεχίζω την απάντηση που έδωσα και στον προηγούμενο συνάδελφο, αφορά και στην ενίσχυση της αυτονομίας των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, κάθε τμήμα, κάθε σχολή, κάθε εισαγωγική κατεύθυνση διαμορφώνει το ακαδημαϊκό προφίλ. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, γίνονται και συνειδητές σε επιλογές στο μηχανογραφικό των υποψηφίων. Επιλέγουν στοχευμένα τις σχολές σύμφωνα με τις κλίσεις, με τις προτιμήσεις τους και νομίζουμε ότι αναβαθμίζονται οι ακαδημαϊκές σπουδές ώστε τα παιδιά να φοιτούν, να ολοκληρώνουν τις σπουδές. Οι σπουδές αυτές που τα κάνουν να τους δίνουν τα εφόδια εν συνεχεία να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας, να είναι δηλαδή ό,τι ορθότερο μπορεί να κάνει η ελληνική πολιτεία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε Εκτενά, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ για την απάντηση. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε. Αναφέρθηκα όχι απλά γενικά στη θέση μας, αλλά συγκεκριμένα στο τι έγινε φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ζητάμε να εξετάσετε κατ' εξαίρεση φέτος αυτό το αίτημα. Ωστόσο, επειδή αναφερθήκατε στη γενικότερη πολιτική του Υπουργείου, επιτρέψτε μου κάποια σχόλια.
το ότι δεν έχουν αντίκρισμα οι σπουδές δεν είναι θέμα ούτε των πανεπιστημίων, ούτε της μη εφαρμογής στα προηγούμενα χρόνια, παλιότερα ενώ ελάχιστης βάσης αγωγής. Έχει να κάνει με προβλήματα λειτουργίας του ίδιου του οικονομικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Δεν θέλω να επεκταθώ. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση ελάχιστη βάση αγωγής με το αν κάποιος βρίσκει την πορεία του στην αγορά εργασίας αργότερα. Είναι νομίζω προφανές αυτό το πράγμα. Επίσης, οι αιώνιοι φοιτητές που λέτε η καθυστέρηση ολοκλήρωση στις σπουδές, και επιτρέψτε μου να το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν έχει να κάνει πάλι με την ελάχιστη βάση αγωγής. Έχει να κάνει με το ότι πραγματικά δεν υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία από το γυμνάσιο, από το λύκειο, ακόμα και από το ιδιωτικό, δημοτικό, οπότε μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, δεν προλαβαίνουμε ενώ. Και επίσης, αν μας ενδιαφέρει η πρόσβαση και η σύνδεση με το επάγγελμα, θα έπρεπε το Υπουργείο να εξετάσει διεύρυνση του δικαιώματος πρόσβασης στην δωρεάν δημόσια παιδεία σε νέα προγράμματα σπουδών, να χρηματοδοτηθούν γενναία τα πανεπιστήμια ώστε να ανοίξουν προγράμματα σπουδών με ζήτηση και όχι να κόβονται με μόνο κριτήριο την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Την ίδια στιγμή, βέβαια, που κάποιος που έχει χρήματα, που έχει κοπεί από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, μπορεί να περάσει σε ένα κολέγιο ή σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο μεθαύριο και να έχει την ίδια επαγγελματική αναγνώριση στην αγορά εργασίας που έχουν απόφοιτοι των δημόσιων πανεπιστημίων που έχουν κοπιάσει και έχουν περάσει μέσα από τη διαδικασία, τη δύσκολη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Επίσης, αναφερθήκατε στην ποιότητα. Πάλι, η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν έχει να κάνει με την ποιότητα των σπουδών. Η ποιότητα, και πάλι το λέω, με γνώση, επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι γίνεται στα πανεπιστήμια, έχει να κάνει με προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση, έχει να κάνει με τις υποδομές. Θα έχουμε και την επόμενη ερώτηση για τις φοιτητικές εστίες. Έχει να κάνει συνολικά δηλαδή με το περιβάλλον στο οποίο προσφέρεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση σήμερα στη χώρα μας, καθώς βέβαια και με τα μέσα που έχουν οι φοιτητές να πραγματικά να μετέχουν αυτής της διαδικασίας. Και μια τελευταία, ένα σχόλιο για το αυτοδίκητο. Το αυτοδίκητο, θα με επιτρέψετε, το εννοείται με την έννοια της οικονομικής αυτονομίας κυρίως. Ναι, σαφώς η μείωση της γραφειοκρατίας είναι καλό πράγμα, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει αυτόνομη λειτουργία, οικονομικά αυτόνομη λειτουργία, δηλαδή περιστολή δαπανών από τη μεριά του Υπουργείου, δηλαδή περιστολή της χρηματοδότησης αντί για ενίσχυση της χρηματοδότησης. Και βέβαια αυτό σημαίνει πετάτε το μπαλάκι στα πανεπιστήμια και τους λέτε: βρείτε και λεφτά να κάνετε αυτά που θέλετε, άμα θέλετε να τα κάνετε. Προφανώς εκεί πέρα τα πανεπιστήμια θα απαντήσουν: ωραία, αφήστε μας να διαλέγουμε όσους θέλουμε, όσο λιγότερους γίνεται, όσους μπορούμε να εκπαιδεύσουμε. Δεν είναι αυτή η λογική όμως που οδηγεί σε μια τριτοβάθμια εκπαίδευση πραγματικά ποιοτική υψηλού επίπεδου για χωρίς ταξικές διακρίσεις. Και κλείνω. Σας παρακαλώ, εξετάστε κατ' εξαίρεση φέτος το αίτημα για κατάργηση ελάχιστης βάσης αγωγής λόγω των όσων συνέβησαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις και αναλογιστείτε σας παρακαλώ και το εξής. Έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη να επιτρέπεται να κατοχυρώνουν μαθητές βαθμολογία προηγούμενων ετών ώστε να μην ξαναδίνουν όλα τα μαθήματα κάθε χρονιά. Ακριβώς γιατί είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, πολύ δαπανηρή, πραγματικά μεγάλη δοκιμασία και εξετάστε το υπό το φως των δικών σας ρυθμίσεων για τις ατομικές διαδρομές μάθησης, που είναι κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική, ατομικές διαδρομές μάθησης μέσα στο δεδαλώδες σύστημα πια όπως διαμορφώνεται της μεταλλικιακής εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν, ενώ αναγνωρίζετε το δικαίωμα να μαζεύει κάποιος μονάδες από εδώ και από εκεί για να στήσει ένα προφίλ, ένα πτυχίο να το πω έτσι, ένα τίτλο σπουδών, δεν αναγνωρίζετε ταυτόχρονα στους υποψήφιους φοιτητές το δικαίωμα να κατοχυρώνουν κάθε χρονιά τη βαθμολογία τους ώστε να μπορούν με καλύτερους όρους να προσπαθήσουν την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Εκτενά. Παρακαλώ, κυρία Πορία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα πω ότι δεν είναι υποχρηματοδοτούμενη η ανώτατη εκπαίδευση. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει το ελληνικό κράτος χρηματοδοτείται. Η αυτονομία για μας είναι πραγματικά συνειδητή πολιτική επιλογή, διότι τα πανεπιστήμια είναι εκείνα που θα επιλέξουν το ακαδημαϊκό προφίλ, τον τρόπο με τον οποίο θα εκπαιδεύσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ώστε να μπορούν να βρουν δουλειά μετά. Γιατί υποθέτω η συντριπτικότατη πλειοψηφία των παιδιών δεν σπουδάζει μόνο για τη μόρφωση, που και αυτό είναι θεμητό και αποδεκτό, σπουδάζει για να έχει συνεχεία και μια εργασία. Και απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει εργασία είναι, κύριε συνάδελφε, να αποφοιτήσει. Το να πάει στο πανεπιστήμιο χωρίς να έχει τις προδιαγραφές, χωρίς ενδεχομένως να ενδιαφέρεται και να μην αποφοιτήσει, σας βεβαιώ ότι είναι μεγαλύτερο βάρος για την οικογένεια, ακόμη και για τον ίδιο τον υποψήφιο. Και για τους αιώνιους φοιτητές
τους οποίους είπαμε να ξέρετε ότι ο νόμος έχει πάρει ειδικές πρόνοιες για εκείνους που εργάζονται, ενδεχομένως έχουν προβλήματα υγείας, δηλαδή οριζόντια και αφοριστική ρύθμιση. Να έρθω όμως στο θέμα μας που είπατε για την κατάργηση φέτος, γιατί υπήρχε σφαγή, όπως είπατε, στην πρωτολογία. Και μου έκανε εντύπωση η λέξη που χρησιμοποιήσατε, γιατί αυτό μεν ήταν μια εικασία, αλλά αυτή τη στιγμή βγήκε η βαθμολογία, νομίζω δεν υποστηρίζεται από πουθενά. Θα κάνουμε λοιπόν σύγκριση των φετινών αποτελεσμάτων και η εικόνα είναι ότι τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά έχουν παρόμοιες βαθμολογίες με τις πρίσινες. Η νεοελληνική γλώσσα και η ιστορία έχουν χαμηλότερες βαθμολογίες. Το ζήτημα της φυσικής πράγματι ήταν δύσκολο από ό,τι φάνηκε, πιο δύσκολο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα μαθηματικά έχουν τα ποσοστά του 22. Τα μαθήματα που δεν συγκεντρώνουν υψηλές βαθμολογίες είναι η φυσική και η έκθεση. Οι βαθμολογίες στη χημεία και τη βιολογία που αναφέρετε και εσείς είναι αντίστοιχες με τις περισσινές. Και ξέρετε πολύ καλά, επειδή τα παρακολουθείτε, ότι κάθε χρόνο υπάρχουν και μαθήματα που θεωρήθηκαν εύκολα και μαθήματα που είχαν θέματα που θεωρήθηκαν δύσκολα. Οι βάσεις διαμορφώνονται από τη ζήτηση στο μηχανογραφικό δελτίο, που είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Και από το βήμα αυτό, καλούμε τους υποψηφίους να την κάνουν πολύ συνειδητά, πολύ συγκεκριμένα, γνωρίζοντας τι έχει το κάθε πανεπιστήμιο, τι πρόγραμμα σπουδών έχει, τι νέες συνεργασίες, τι ευκαιρίες κάνει. Και θα τελειώσω αναφέροντας αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Παιδείας, ότι δεν παίζει ρόλο η απόλυτη επίδοση, είναι η σχετική επίδοση. Είτε είναι πιο δύσκολα τα μαθήματα σε ένα θέμα, είτε είναι πιο εύκολα, είναι ο ίδιος αριθμός των εισακτέων. Και αυτό νομίζω πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και φέτος και κάθε χρόνο. Και εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε, κυρία συνάδελφε, ένα σύστημα εισαγωγής πιο δίκαιο. Και σας λέω πως το Υπουργείο μας εξετάζει το Υπουργείο μας διαδικασίες και παρεμβάσεις, οι οποίες τις αδιάβητες πανελλαδικές εξετάσεις δεν θα τις στήξουν, αλλά την πρόσβαση των παιδιών θα την ανακουφίσει και θα τη διευκολύνει. Και θα αναφέρω μόνο αυτό τελειώνοντας, τα ψηφιακά φροντιστήρια, τα οποία είναι δωρεάν ενισχυτική φροντιστηριακή υποστήριξη σε παιδιά τα οποία δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες ή δεν έχουν άλλες δυνατότητες λόγω του τόπου στον οποίο κατοικούν να έχουν τέτοια πρόσβαση. Αυτά γίνονται τις απογευματινές ώρες με εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο Υπουργείο Παιδείας, με ελεγμένη διαδικασία από το Υπουργείο Παιδείας, άρα με κύρος, δωρεάν. Και σε αυτά μπορεί να έχουν πρόσβαση μαθητές όχι μόνο τις απογευματινές ώρες που γίνεται, αλλά με το ψηφιακό υλικό που είναι, βρίσκεται αποθηκευμένο, να μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση εκεί. Είναι διαδραστικά, γίνονται ερωτήσεις, απαντήσεις, ακόμη και διαγωνισμοί. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.